διαβάζουμε ότι σου έχει γίνει πρόταση και για μια άλλη εκπομπή που είναι το The Final Four, σωστά? Ναι, είναι αλήθεια. Μου έχει γίνει αυτή η πρόταση πριν από αρκετό καιρό. Στο μεσοδιάστημα εγώ ξεκίνησα την περιοδία και ακόμη δεν ήμασταν 100% σίγουροι για το αν θα γίνει το project. Έμαθα λοιπόν και εγώ όπως και εσείς ότι τελικά θα γίνει, γιατί έλειπα. Οπότε τώρα ακόμη δεν έχω προλάβει να πάω στο κανάλι να συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα, γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω και πάρα πολλά για αυτό το project. Για την Κρητική Επιτροπή, να το πούμε έτσι, ότι υπάρχει περίπτωση να είναι και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Έτσι διαβάσαμε. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο? Θα το ήθελες εσύ ενδεχομένως ως Ζέτα Μαγκρυπούλια? Αυτό είναι καθαρά δική του απόφαση. Δεν εμπλέκομαι σε αυτά. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Αν θα το ήθελα, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, όχι, πια δεν έχω. Πριν από λίγα χρόνια θα είχα, νομίζω. Αλλά τώρα πια, μετά από τόσα πολλά χρόνια, νομίζω είμαστε και δύο επαγγελματίες και αν συμβεί, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Συζητάτε γενικά, όταν σου γίνεται μια πρόταση, το συζητάς με τον σύντροφό σου, του ρωτάς τη γνώμη σου, τη γνώμη του, σου τη λέει εκείνος, τι σου λέει, ποια είναι η καλύτερη συμβουλή? Είμαστε ένα φυσιολογικό ζευγάρι και κάνουμε αυτά που κάνουν όλα τα ζευγάρια. Συζητάμε τις προτάσεις μας, συζητάμε τους προβληματισμούς μας, συζητάμε τις φοβίες μας, όχι μόνο με τον σύντροφό μου και με τους φίλους μου. Ακούω τι έχουν να μου πούν, κανένας δεν προσπαθεί να με οδηγήσει σε κάτι. Ακούω τις γνώμες τους και μετά κάνω αυτό που θέλω. Το επόμενο βήμα είναι έτσι πουθενά πίσω στο πίσω μέρος του μυαλού σου? Το επόμενο βήμα δηλαδή το να επισημοποιήσεις κατά κάποιο τρόπο τη σχέση? Και εσύ, όχι Θεέ μου, φτάνει πια αυτή η ερώτηση. Είναι ερώτηση πολλές φορές. Όσα χρόνια ζω, τι θυμάμαι. Όχι, αν αισθανθώ αυτή την ανάγκη θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε. Εγώ κάθε νομίζω... πολλά τα χρόνια που είναι μαζί. Παιδιά, πώς να μην την κάνουμε αυτήν την ερώτηση? Συγγνώμη, στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη φίλη Ζέτα. Για την ερώτηση, ναι, αν θα παντρευτεί.